είναι το φως που πέφτει η σκιά. Έχουμε άλλο φως. Ανάψε το φως. Ναι, με ανάψε. Μετά είναι που κέφτει. Αλλού και πάλι να διαδεδώσε ηγετεύουν σε ζωή. Προτέλειος επιστρέψεις. Και δούνε με κατάληξη, όπως ρυστήσουμε τις κολάσεις. Και μετά είναι ένα απόψινο θέμα της ομιλίας που θα ακούσουμε σήμερα. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και ευλογία, γιατί βρίσκεται ανάμεσά μας ο Γιώργος Ευθύμου. Μετάνοια, 8 Δεκεμβρίου. Είναι η μεγάλη, είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ στο ναό μας και το θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία και τον ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Τώρα να προβλέψω το επόμενο, εγώ απλώς ούτε να μιλάω καλά, ξέρω, ούτε πολλά λόγια ξέρω να πω, αλλά θυμίζει ο Γιώργας τον Άγιο Κοσμάτων τον λόγο. Και εκείνος έβγαινε από τα Αγενόρος, έφυγε από τα Αγενόρος και πήγαινε παντού για να κηρύξει τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι μεγάλη θυσία. Δεν είναι λίγο κάτι να αφήνεις την ησυχία σου, το κελάκι σου, το κοποσκήνι σου, να θυσιάζεσαι για τους άλλους. Αυτό ήταν όπως ο Πάντης του Εγνώσεων. Και να τα πετύχουμε και πιο χαμηλό τραπέζι. Θα τον απάντησε ο Πάπα. Πιο χαμηλό. Έτσι λοιπόν και ο Γιώργος για όσους δεν πειράζει. Γυρίζει όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε και στο εξωτερικό. Πηγαίνω δυστυχώς για το εξωτερικό. Πηγαίνετε και στο εξωτερικό. Λοιπόν, είναι μεγάλη χρυσή που τον ευχαριστούμε γιατί μέσα στο χειμώνα βρίσκεται κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για την ευεργεσία αυτή και το θεωρούμε ευεργεσία το που κάνει για μας. Θα τον ακούσουμε έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Η μετάνοια. Μου λέει εχθές μίλαγα στο τηλέφωνο με κάποιον και του λέω σε παρακαλώ. Είχα ένα πειρασμό. Ενώ δώσαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Περιακής Εκκλησίας το φαξ, δεν πήγε, το σταμάτησε ο διάβολος, δεν ξέρω, το στείλαμε δύο φορές. Μου λέει, πάντα, για τι θέμα θα μιλήσετε, μου λέω, σε παρακαλώ, στην ενορία σου, άμα κάνω μια χάρη, κάνω μια ανακοίνωση. Γιατί ο διάβολος το πολέμησε, επειδή είναι για τη μετάνοια. Μου λέει, τι θέμα θα μιλήσετε, για τη μετάνοια. Α, μου λέει, δεν θα πάει καλά, δεν πουλάει για αυτό το θέμα. Προηγουμένως μιλήσαμε με έναν αδελφό και μου λέει, πάντα, δεν θα πω ποιος είναι, δεν θα τον μαρτυρήσω, να μην έχει άγχος. Μου λέει, ξέρεις πάντα, όποτε βγαίνεις και μιλάς για πνευματική κοινωνία και για μετάνοια τρομάζω. Λοιπόν, όντως είναι κάτι τρομακτικό η μετάνοια. Όντως είναι κάτι πολύ σημαντικό το να το ανακοινωνήσουμε. Δεν είναι κάτι αυτό. Δεν πρέπει να το δούμε σαν κάτι. Σας κάνει αυτό καλύτερα. Να το πω πώς θα συνεχωριέται που έβαλε χρυσό τραπέζο πάλι. Να δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ τον Παπά για τα καλά του λόγια. Η αγάπη πάντα υπερβάλλει. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η ομιλία.
Τον καλόμαστε τον Παπά για την πρόσκληση και τους άλλους ιερείς και τους υπευθύνους του ναού και όλους εσάς για την αγάπη σας. Μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Μερικά πράγματα πάντα με νευριάζανε. Τι διορθώνει μετάνοια? Θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν φοιτητής, πόσο είχα λυπήσει, πόσο είχα πικράνει έναν φίλο μου. Πέρασαν τα χρόνια και να ζητήσω συγγνώμη από τον φίλο μου. Τι διορθώνεται? Θα έρθει ο χρόνος πίσω και να κάνω αυτό που έκανα, σε να μην το έκανα και αυτά που είπα, σε να μην τα είπα? Ήμουνα πριν λίγο καιρό σε ένα σπίτι με φιλοξενούσαν, είχαν δύο εφήβους, δύο παιδιά στην εφηβεία, τα οποία δεν ξέρανε τι λέγανε στους γονείς τους, με τι λόγια μιλάγανε. Είχα μείνει ανοιχτό το στόμα και θυμήθηκα τα δικά μου. Πώς ήμουνα κι εγώ όταν ήμουνα στην ηλικία τους, 15, 16, 17 χρονών. Ένας Θεός ξέρει με τι σκληρότητα φερόμουν στον πατέρα μου για να τον έχω κάνει τον άνθρωπο να μου μιλάει στο πληθυντικό, ενώ ήμουνα 17 και 18 χρονών. Τώρα καταλαβαίνω πόσο άσχημη ήταν η συμπεριφορά μου. Ναι, ποιος θα μου φέρει τώρα τον πατέρα μου πίσω που έχει κοιμηθεί να του πω συγγνώμη, να του πω μη με παραξηγείς? Δεν καταλάβει να τι μου γινόταν. Πού είναι ο πατέρας μου τώρα? Τι θα πει μετάνοιος? Δεν υπάρχει τίποτα πιο άχρηστο από την μετάνοια. Όταν κάνεις κάτι και λες μετά μετανοώ, τι αλλάζει? Το έκανες, το είπες. Θα φέρει μετάνοια το χρόνο πίσω για να κάνει αυτό που είπες σαν να μην το είπες και αυτό που έκανες σαν να μην το έκανες? Τι θα πει μετάνοιος? Είχα δει ένα έργο. Είχαν τσακωθεί ένας αδερφός με την αδερφή του. Ήταν στη γερμανική κατοχή. Συλλαμβάνουν την αδερφή, την πάνε για εκτέλεση. Μετανοεί ο αδερφός που πήγανε, που πλήγωσε την αδερφή του και τρέχει να ζητήσει συγγνώμη. Όταν φτάνει, την αδερφή του τον έχουν ήδη εκτελέσει. Άχρηστη μετάνοια του. Και πιάνουν και εκείνον και τον κρεμάνε. Σε όλο το έργο η ψυχή του εμφανιζόταν να γυρνάει και να κυκλοφορεί ανάμεσα στους ζωντανούς με μια θηλιά περασμένη στο λαιμό. Τι θα πει μετάνοια? Μετάνιωσε. Και που μετάνιωσε τι έγινε? Και ο Ιούδας μετάνιωσε. Και τι κέρδισε? Την κρεμάλα. Γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει τίποτα πιο άχρηστο από την μετάνοια. Αλλά αν είναι η μετάνοια τόσο άχρηστη, τότε πρέπει να μετανοούμε. Γιατί να μετανοούμε? Τι είναι η μετάνοια? Μυστήριο. Μεγάλο μυστήριο. Και φάρμακο. Μεγάλο φάρμακο ζωής. Μεγάλο μυστήριο. Παντοδύναμο μυστήριο. Κατεβάζει τη χάρη του Θεού στη γη και αρπάζει τον άνθρωπο μετάνοια και τον ανεβάζει στον ουρανό. Δεν είπα τυχαία ότι είναι παντοδύναμο, γιατί η μετάνοια μπορεί να κάνει και τον παντοδύναμο Θεό να υποχωρήσει. Μπορεί να νικήσει και εκείνον που δεν μπορεί να τον νικήσει κανείς. Απόδειξη. Αποφάσισε ο Θεός να καταστραφεί μια πόλη, η Νινεβή. Νινεβή καταστραφήσε. Πήρε την απόφασή του. Στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στους Νινεβίδες. Οι Νινεβίδες ήταν εχθροί των Εβραίων. Σιγά λέει ο Ιωνάς, ο υπάνωτος που να μετανοήσουν και να σωθούν.
θα τους αφήσω έτσι να τους καταστρέψει ο Θεός. Είναι εχθροί της πατρίδας μου. Και αντί να πάει για την Ενεβή προς τη Μεσοποταμία, μπήκε στο πλοίο και πήγαινε στην αντίθετη κατεύθυνση προς Λισμάς για Ισπανία. Και ξέρουμε όλη την ιστορία, πώς τον ρίξαν στη θάλασσα, πώς βγήκε θέλοντας και μίση ξηρά, βρέθηκε στην Ενεβή και τους είπε ότι ο Θεός αποφάσισε να σας καταστρέψει. Και μετανόησαν οι Νινεβίτες και άρχισαν να θρυνούν και άρχισαν να κλαίνε και άρχισαν να ληστεύουν και φορέσαν όλοι τρίχινα ρούχα, τσουβάλια, σάκους, όχι μόνο εκείνοι και τα παιδιά τους και στα παιδιά τους ρίχνανε στάχτη στα κεφάλια τους, νηστέψανε και τα ζώα. Δεν δίνανε φαΐ ούτε στα ζώα για να τους λυπηθεί ο Θεός. Και υποχωρεί ο Θεός, μετεμελήθη ο Θεός και δεν τους κατέστρεψε. Να, τι είναι η μετάνοια. Μπορεί να αλλάξει και τις αποφάσεις που έχει ήδη πάρει ο Θεός. Είναι μια βόμβα που γκρεμίζει τα σύνορα του κόσμου που δεν βλέπουμε, με αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και πλημμυρίζει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Τη γη. Και αρχίζει η Βασιλεία του Θεού από τώρα, από εδώ, στη γη. Έτσι δεν αρχίζει το Ευαγγέλιο. Μετανοείται. Ήγη και γά η Βασιλεία των ουρανών. Όχι πολλών, η μετάνοια μόνο ενός ανθρώπου μπορεί και επιδρά στα ουράνια. Ένας άνθρωπος ασήμαντος που κανείς δεν του δίνει σημασία μπορεί να συγκλονίσει τον αόρατο κόσμο. Το λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Χαρά έστε εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν απλό αμαρτωλό που σε εμάς περνάει ο παρατήρητος, αρκεί να μετανοήσει και χαίρονται στον ουρανό. Γι' αυτό ένας σύγχρονος θεολόγος λέει ότι η Εκκλησία είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είχε έρθει στο κελί που είμαι ένας δαιμονισμένος, πολύ πλημπάγο, ήταν παλιοί πατέρες, δεν μένω σε μοναστήρι, μένω σε κελί, σε σκήτη. Και ήταν οι πατέρες το πρόβλημα που είχε ο νεαρός, το δαιμόνιο που είχε, παρόλα αυτά τον κρατήσανε, γιατί ήταν πολύ πιστό παιδί και αγωνιστής και το κάνανε και μοναχό ενώ ήταν δαιμονισμένος. Και μετά από χρόνια τον εγνώρισα και εγώ. Μεγάλος αγωνιστής, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι ήταν. Ήτανε παππούλης όταν τον εγνώρισα. Εμείς στα κελιά δεν έχουμε εισοδήματα όπως έχουν τα μοναστήρια. Ο κάθε πατέρας για να ζήσει κάνει ένα εργόχειρο, κάνει κάποια δουλειά. Άλλος θυμίαμα και πουλάει, άλλος εικόνες και πουλάει, άλλος ό,τι μπορεί ο καθένας. Και εκείνος έκανε βαρέλια. Δεν υπήρχαν τότε τα πλαστικά και η ευκολία που υπάρχει τώρα. Και ήταν καλή δουλειά, αλλά πολύ βαριά. Είχε έρθει στη σκήτη και παρακάλεσε έναν παπά της σκήτης, ο οποίος ζει ακόμα, και άλλοι πατέρες ζουν, που τον εγνωρίσανε, να του δείξει τι εργόχειρο να κάνει. Εκείνος ο παπάς τον επέμβει στο γέροντά του και λέει στο γέροντά του: «Γέροντα, κάντε καμιά προσευχή να ελεήσει ο Θεός και αυτόν εδώ μέσα και να του χαρίσει μετάνοια και να σωθεί». Και έδειξε το δαιμονισμένο. Αλλά μου λένε οι πατέρες που ήταν μπροστά, λέγοντας εδώ μέσα, καταλάβαμε ότι εννοούσε το δαιμόνιο που ήταν μέσα στον άνθρωπο. Να του χαρίσει μετάνοια και να σωθεί. Σηκώνεται ο πατέρας στον αέρα, οριζόντιο, 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος. Μου λένε οι άλλοι πατέρες, τρομάξαμε, τραβηχτήκαμε όλοι πίσω. Τον χτυπάει με τέτοια δύναμη στη γη, κουνήθηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αν δεν ήταν δαιμονισμένος, συνέχεια ο διάβολος στους αρμούς, θα είχε διαλυθεί, θα είχε γίνει αληθή. Ανοίγει το σώμα διάβλατα και αρχίζει να ουρλιάζει. Δεν μετανιώνω εγώ. Δεν μετανιώνω εγώ. Αυτός εκεί πάνω να μετανιώσει. Αυτός να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν μετανιώνω εγώ.
δεν μετανοεί ο διάβολος. Ο Θεός είναι μετανοήσει. Ο Θεός να μου ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν μετανιώνω. Και λέει, ο παπάς που ζει ακόμα και έμαθα σε 5 λεπτά για τον διάβολο όσα δεν θα μάθαινα διαβάζοντας βιβλιοθήκες ολόκληρες. Πώς τρέμει την μετάνοια ο διάβολος. Πώς θα αποκτήσουμε λοιπόν αυτό το φοβερό όπλο εναντίον του. Είδαμε πως υπάρχει η άχρηστη μετάνοια. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να μετανοήσουμε σωστά για να σωθούμε. Πώς μας το λένε τα παραδείγματα όσων μετανόησαν, γιατί βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο μετανόησαν και σώθηκαν. Βλέπουμε για παράδειγμα στην παραβολή του ασώτου. Τι λέει, ελθόν εις εαυτόν ο άσωτος ζούσε όπως ζούσε μακριά από τον πατέρα του και μετανόησε. Ελθόν εις εαυτόν ήρθε στον εαυτό του, ήρθε στα σύγκαλά του, γιατί ο διάβολος μας έχει κάνει να είμαστε μέσα σε όλα και εκτός εαυτού. Πρέπει λοιπόν πρώτα να έρθουμε εις εαυτόν, να συνέλθουμε και να βάλουμε αρχή μετανοίας. Αναστάς πορεύσαμε στον Πατέρα, λέει, και ξεκίνησε να πάει προς τον Πατέρα. Αυτός λοιπόν που θέλει να μετανοήσει θα πάρει μια σταθερή απόφαση να αλλάξει σκέψεις και τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει μετανοώ. Στρέφω το νου μου σε άλλη κατεύθυνση. Όπως ο άσωτος που άφησε τα γουρούνια που ζούσε και ξεκίνησε για τον Πατέρα. Και θα δείξει αυτός που μετανοεί την μετάνοιά του με έργα στην πράξη. Θα δείξει την απόφασή του στην πράξη. Βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι έκανε η Χαναναία που είχε την κόρη της δαιμονισμένη. Τι? Της είπε ο Χριστός, γεννηθήτωση ως θέλεις. Γιάτρεψε την κόρη της. Αλλά αυτή πρώτον έτρεξε να συναντήσει τον Ιησού. Δεύτερον, πήγαινε πίσω του φωνάζοντας. Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ. Ύστερα έτρεξε μπροστά του, τον προσκύνησε και φώναξε Κύριε βοήθημη. Και τρίτον, υπέμεινε με τα χαράς τον ονειδισμό που την παρομοίασε με σκύλο. Δέχτηκε την ταπείνωση και σώθηκε η κόρη της. Ξεκίνησε και ο άσωτος να συναντήσει τον πατέρα, να επιστρέψει σπίτι. Και λέει η παραβολή, έτσι αφού μακράν απέφοντος, ενώ ήταν ακόμα μακρά ο Υιός, τρέχει ο πατέρας και τον αγκαλιάζει. Δεν περιμένει να φτάσουμε εμείς εκείνον. Εκείνος έρχεται και μας βρίσκει όταν δείξουμε εμείς στην πράξη ότι μετανοήσαμε. Γι' αυτό έλεγε ο προφήτης Δαβίδ, το έλεο σου Κύριε καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα της ζωής σου. Και εμείς λοιπόν πρώτα θα τρέψουμε στην εκκλησία, όπως έτρεξε η Χαναναία, όπως επέστρεψε ο άσωτος. Θα φωνάξουμε Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με και θα υπομείνουμε με τα χαράς τις ηρωνίες και τις προειδίες των άλλων για την πίστη μας. Να μάθουμε να μην μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Να θυμόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δια Θεών τρέχω, που μένει περί των ανθρώπων. Αγωνίζομαι για τον Θεό, δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη θα έχουν οι άλλοι για μένα. Και αλλού λέει, ή ανθρώπης ήρεσκον, δούλος Χριστού, ού καν είμαι. Δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Δεν θα ήμουν χριστιανός, αν με ενδιαφέρε να αρέσω στους ανθρώπους. Θα τα πάρουμε λοιπόν αυτά απόφαση και θα ξέρουμε ότι όταν επιζητούμε την επιβράβευση των άλλων για την πίστη μας και την αναγνώριση, τότε η πίστη μας κάπου πάσχει. Δεν είναι η υγιής πίστη. Άλλο παράδειγμα, έδωσε ο Κύριος το φως στον εκγενετή τυφλό. Αλλά προηγήθηκε η πίστη και η υπακοή του τυφλού. Γιατί
μόλις άκουσε που τούτο ο Χριστός πήγαινε νύψους η πολυβήθρα του Σιλωάμου, χωρίς να του έχει δώσει δώσω. Δεν είπε κάνε με καλά πρώτα. Έκανε υπακοή. Έδειξε ταπείνωση. Έτρεξε, αν και ήταν τυφλός. Και απελθόν ενήξωνα. Και η υπακοή του χάρισε το φως. Καθάρισε 10 λεπρούς, τους 10 λεπρούς. Αλλά πρώτα αυτοί φώνεζαν δυνατά. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Έπειτα, δείχνοντας την πίστη τους και την υπακοή τους, πήγανε και στους ιερείς να δείξουν και το σώμα τους ότι έγιναν καλά. Υπακοή στις εντολές της Εκκλησίας. Αυτός που με αγαπάει ο Χριστός θα τηρήσει τις εντολές μου. Θα αγωνιστούμε σωστά για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Θα μετανοήσουμε σωστά για να έχει καρπούς η μετάνοιά μας. Ο Ζαχαίος ήταν ένας κοντούλης που ήθελε να δει τον Χριστό. Ήτανε πάβολος. Πέρναγε ο Χριστός, δεν έβλεπε γιατί ήταν άλλο μπροστά του. Πηγαίνει και σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο για να τον δει. Πρώτον, εζήτη ειδήν τον Ιησού. Δεύτερον, έκανε αγώνα να τον συναντήσει. Ταπεινώθηκε. Δεν ήταν κάποιος ασήμαντος. Ήταν πλούσιος. Και όμως, αν και ο κοντούλης σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Και του είπε ο Κύριος, κατέβα, σήμερα θα μείνω σπίτι σου. Κάνει έργα μετανοίας. Δεν μετανοεί απλώς ο Ζαχαίος. Φιλοξενεί τον Χριστό και του λέει, ιδού τα ημίς των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι τις φτωχείς. Δίνω τα μισά από όσα έχω στους φτωχούς. Και μόνο τότε, είπε ο Κύριος, σήμερα σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Επειδή μετάνοια είναι αυτή που μας εισαγάγει στη Βασιλεία του Θεού, κοιτάζει ο διάβολος να την μολύνει, να την μειώσει, να την διαστρέψει, να μην είναι σωστή μετάνοια. Γι' αυτό έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που η μετάνοιά τους δεν ωφέλησε σε τίποτα. Θα αναφέρω μόνο δυο. Μετανόησε ο Ιούδας και το εξομολογήθηκε φανερά, με θάρρος. Πήγε και είπε, μπροστά στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους. Ήμαρτον, ολοφάνερα, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώο. Μετανόησε. Αλλά πού είναι τα έργα της μετανοίας. Πώς έδειξε στην πράξη την μετάνοιά του. Με τα λόγια όλοι τα καταφέρνουν. Αλλά τα λόγια είναι αέρας. Στην πράξη πώς έδειξε ότι μετανόησε. Πού είναι η προθυμία του να ζητήσει συγγνώμη. Πού είναι τα δάκρυα. Ζούσε ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό και ζωντανός ακόμα. Εάν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη, δεν θα τον συγχωρούσε. Εδώ συγχώρησε τον ληστή που δεν είχαν ξανασυναντηθεί ποτέ. Δεν θα συγχωρούσε τον Ιούδα που ζήσανε τόσα χρόνια μαζί, στον οποίο είχε δώσει και τη δύναμη να κάνει θαύματα. Έκανε θαύματα ο Ιούδας με τη δύναμη του Χριστού. Δεν θα τον συγχωρούσε, θα τον συγχωρούσε. Ανώφελη η μετανοιά του. Γιατί δεν έκανε έργα μετανοίας. Δεν την έδειξε στην πράξη. Έμεινε στα λόγια. Μετανόησε τον Φαραώ. Θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα δύο φορές που δεν άκουσε την εντολή του Θεού να αφήσει τους Ισραηλίτες. Την πρώτη φορά, μετά από τον αφαντισμό από το χαλάζι, όταν ήρθε μια πληγή, ημάρτηκα, μετανόησε, το παραδέχτηκε. Αμάρτησα εγώ και ο λαός μου. Είμαι στα σεβείς. Γι' αυτό θα σας αφήσω να φύγετε, είπε στους Ισραηλίτες. Πού να τους αφήσει. Πού ήταν χέρια τζάμπα και του κάνανε δουλειά χωρίς πληρωμή. Δεν τους άφησε. Μετά την πληγή των Ακνίδων που του έστειλε ο Θεός, κατέσπευτε, έτρεχε λέει. Ο Φαραώ καλέσε Μωυσή και Αρών. Έτρεχε στον Μωυσή και στον Αρών και τους έλεγε, ημάρτηκα, τώρα θα σας αφήσω να φύγετε. Μετάνοια, σαν του Ιούδα, μόνο στα λόγια, χωρίς έργα. Το αποτέλεσμα, ο θάνατος. Ποιήσατε ούνου καρπούς αξίους μετανοίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Μόνο τότε η μετάνοια θα έχει νόημα. Για να μην γίνει λοιπόν η μετάνοια μας άκαρπη, δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να μας μπερδέψει και να μας εξαπατήσει.
αρχίζοντάς από τώρα. Εσ αύριο, έλεγε ο Φαραώ. Εξαπόσυνο το Θεόν, τον λαό μου τώρα, του έλεγε ο Θεός, του έλεγε ο Μωυσής, άφησε τον λαό μου τώρα, εξαποσυνώ, απαντούσε ο Φαραώ, μετά τα αυτά. Το ίδιο τραγικό τέλος βλέπουμε και στην παραβολή των 10 Παρθένων. Παρθένοι ήσαν και οι φρόνιμοι, Παρθένοι και οι μωρές. Και όλοι ξέρουμε τι μαρτύριο και τι σταυρός, γι' αυτό και τι αρετή είναι η Παρθενία. Ενάρετες και αγαθές ήσαν και οι μεν και οι δε. Αλλά οι φρόνιμες εκμεταλλεύτηκαν τον χρόνο, οι μωρές τ' άφησαν για το μέλλον και πιάστηκαν στον ύπνο. Γρηγορείτε λοιπόν ότι ούκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να είστε ξύπνοι, κάντε ό,τι έχετε να κάνετε γρήγορα, γιατί δεν ξέρουμε αν η αυριανή ημέρα θα ξημερώσει για μας, αν η αυριανή ημέρα θα νυχτώσει για μας. Έχουμε μόνο το παρόν, το αύριο μας είναι άγνωστο. Μετάνοια άμεση. Λέει το γεροντικό για την περίπτωση μιας πόρνης που πόρνευε και θέλανε να την σώσουν οι πατέρες, ένα συγγενής της που ήταν μοναχός και πηγαίνει στο κορνείο και ζητάει να την δει. Οι άλλες τον διώχνανε, εκείνος επέμενε, θέλω να τη δω. Πάει κάποια και της λέει, είναι ένας καλόγερος που θέλει να σε δει και επιμένει. Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν στην ερυθρά θάλασσα και βγάζουν μαργαριτάρια. Θα έχει φυλαγμένα, δέψε τον, τον εδέχεται εκείνη. Και αυτός αρχίζει να την μαλώνει. Τι είναι αυτό που κάνεις, πού είναι η προηγούμενη ζωή σου, πώς κατάντησες έτσι. Της μίλαγε, έβαλε τα κλάματα. Η γυναίκα. Υπάρχει ελπίδα. Πάτερ, του λέει. Ακολούθησε με, φεύγουμε. Και φύγανε τρέχοντας. Στον δρόμο, καθώς την επήγαινε για το μοναστήρι, περπατάγανε πολλή ώρα, το μοναστήρι ήταν μακριά από την πόλη. Είδανε κάποιους να έρχονται από την αντίθετη πλευρά και της λέει ο μοναχός, καλύτερα να μην μας δούνε μαζί, γιατί το μυαλό τους θα πάει αλλού. Πήγαινε κρύψου πίσω από ένα θάμνο να περάσουν και όταν περάσουν συνεχίζουν. Πραγματικά έτρεξε η κοπέλα, κρύφτηκε, περάσανε οι οδηπόροι, πηγαίνει ο πατέρας και της λέει, έλα πάμε, φεύγουμε. Και εκείνη δεν σηκωνόταν. Σήκω, φεύγουμε, δεν σηκωνόταν. Κοιτάζει καλύτερα, είχε πεθάνει. Και τότε είδε ότι τα πόδια της ήταν ματωμένα. Δεν είχε φορέσει ούτε καν τα παπούτσια. Με το πάμε να φύγουμε, σηκώθηκε και έφυγε και τον ακολούθησε. Όταν έφτασε μετά μόνος στο μοναστήρι, του λέγανε οι πατέρες ότι βλέπανε αγγέλους να ανεβαίνουν κρατώντας την ψυχή μιας γυναίκας σε μεγάλη δόξα και τον ερωτάγανε αν ήξερε τίποτα. Είπαμε πως η μετάνοια είναι μυστήριο και φάρμακο ζωής, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το φάρμακο που μας σώζει έχει και ημερομηνία λήξεως. Όλα τα φάρμακα κάποτε λήγουν. Το ίδιο και η μετάνοια. Όλα τα φάρμακα είναι χρήσιμα ως την ημερομηνία λήξεως. Μετά τα πετάμε. Το ίδιο και το φάρμακο που λέγεται μετάνοια. Λίγη την ημέρα που πεθαίνουμε. Μετά είναι άχρηστη. Γι' αυτό και στην ευχή του Εσπερινού της Γονικλησίας της Πεντηκοστής παρακαλούμε τον Κύριο και λέμε πριν ημάς εις την γη αποστρέψε αξίωσον προς σε επιστρέψε. Πριν ξαναγυρίσουμε στην γη αξίωσέ μας να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί μετά δεν υπάρχει μετάνοια. Και ίσως ένα βαθμό του δευτέρου ήχου ψέλνουν οι ψάλτες και δώσ' προ τέλος τρόπος του μετανοήνιση και δώσ' μου
τρόπους να μετανοήσω πριν το τέλος, πριν τελειώσει η ζωή μου. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, σήμερα της φωνής αυτού, εάν ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σημών όσοι πατάρε σημών εν τη ερήμο. Σήμερα που θα ακούσετε τη φωνή του Θεού, το κάλεσμα της μετανοίας, μην κάνετε πάλι πέτρα την καρδιά σας όπως οι πατέρες σας. Για να μη χάσει ο Θεός την υπομονή του, μη της μακροθυμίας αυτού καταφρονείτε, λέει. Μη περιφρονείτε την μετάνοια, την υπομονή, την μακροθυμία που κάνει ο Θεός. Γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε ότι αυτός που βρέχει την βροχή, βρέχει και πυρ εξ ουρανού και αφήνει έθνη εχθρικά να συνεχίσουν τους πιστούς. Σε αυτόν τον πόλεμο τώρα, σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια για μετάνοια, δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε βοηθούς και πολλούς. Πρώτον, έχουμε ένα σωρό δυνατότητες να μάθουμε με ποιο τρόπο πρέπει να μετανοήσουμε, πώς να υπομείνουμε τη μετάνοια, πώς να αντέξουμε τις δοκιμασίες στον δρόμο της μετανοίας. Έχουμε τα βιβλία, έχουμε ομιλίες. Ποτέ ο διάβολος δεν είχε τόσα όπλα εναντίον των χριστιανών. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι τηλεόραση, τι ίντερνετ, τι κινηματογράφος, τι βιβλία, τι μουσική, όλα στα χέρια του διαβόλου για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των χριστιανών. Αλλά είναι και γεγονός ότι ποτέ και ο χριστιανός δεν είχε τόσα όπλα για να αμυνθεί, για να πολεμήσει, για να αντισταθεί και να επιτεθεί στο διάβολο και να νικήσει. Όταν ήμουν εγώ φοιτητής, ούτε η τηλεόραση δεν υπήρχε. Τίποτα δεν είχαμε. Μα τίποτα κυριολεκτικά. Εκτός από κάποιους πνευματικούς. Σήμερα εσείς είσαστε τα χαϊδεμένα του Θεού. Έχετε τα πάντα. Τα πάντα. Τι εκκλησιαστική ραδιοφωνική σταθμή. Τι έντυπα έχει γεμίσει η αγορά. Πόσα CD κυκλοφορούν με ομιλίες πνευματικές. Πόσα κινηματογραφικά έργα υπάρχουν χριστιανικά. Ένα σωρό πράγματα και εμείς δεν είχαμε τίποτα. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βλέπετε ένα σωρό ομιλητές, παίρνετε πληροφορίες που εμείς δεν μπορούσαμε ούτε να τις διανοηθούμε. Ποτέ ο χριστιανός δεν είχε τόσο όπλα στα χέρια του. Το θέμα είναι εμείς τα αξιοποιούμε. Πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο μια γιαγιά, δώσ' μου αυτό το βιβλίο. Δώσ' μου αυτό το βιβλίο, πολύ ηλικιωμένη, δώσ' μου το άλλο βιβλίο. Μπράβο γιαγιά, λέει ο άνθρωπος που κούλαγε τα βιβλία. Πνευματικό βιβλιοπωλείο, διαβάζεις. Όχι παιδάκι μου, δεν διαβάζω, είμαι αγράμματη. Τότε γιατί τα παίρνεις. Να λέει, φωνάζω την εγγονούλα μου, της δίνω 2 ευρώ και μου διαβάζει για να ακούω. Και ακούει και η εγγονούλα. Και έτσι είναι τα 2 ευρώ και η γιαγιά. Μαθαίνει και η οικοδομήτη και η εγγονούλα. Για να κερδίσει τα 2 ευρώ, μαθαίνει και αυτή και πληροφορείται. Όταν θέλει κάποιος να σωθεί, σοφίζει ο Θεός. Στέλνει σοφία. Είναι ένα έργο ρώσικο, το νησί. Να το δείτε. Για να δείτε τι σημαίνει η μετάνοια στην πράξη. Πώς μετανοεί κάποιος έμπρακτα. Όχι μόνο με λόγια. Χορταίνουν, στηρίζουν η ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο τα λόγια του Θεού. Άρτος αγγέλων εστίν, ο λόγος του Θεού, ο ψυχέ τρέφονται, Θεόν πεινώσει. Τι ωραίο. Είναι ψωμί των αγγέλων ο λόγος του Θεού. Και με αυτό το ψωμί των αγγέλων, με αυτόν τον λόγο του Θεού, τρέφονται οι ψυχές που πεινάνε για τον Θεό. Να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο που μας παραχωρεί ο Θεός και τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα και που εμείς τότε δεν τις είχαμε. Γιατί θα έρθει η ώρα
που θα στείλει ο Θεός λοιμό πάνω στη γη. Πείνα και δίψα. Ού λοιμόν άρκου, λέει ο προφήτης Αμός. Όχι πείνα για ψωμί. Ουδέ δίψα ύδατρος, αλλά λοιμό πείνα του ακούσε τον λόγο του Κυρίου. Θα έρθει η ώρα που θα θέλουμε να ακούσουμε τον λόγο του Θεού και δεν θα μπορούμε. Θα έρθει η ώρα που και εμείς θα θέλουμε να μιλάμε και θα σιωπήσουμε και δεν θα μπορούμε να πούμε το γιατί. Έχουμε λοιπόν για την ώρα όλα αυτά που μας προσφέρει ο καλός Θεός. Σαν βοηθούς στον αγώνα για τη μετάνοια. Τα πνευματικά βιβλία είπαμε, τα CD, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, χριστιανικά κανάλια, DVD, εκδόσεις ένα σωρό, την Καινή Διαθήκη μεταφρασμένη στη γλώσσα που μιλάμε. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία να μην τη διαβάζουμε. Διαβάζουμε ένα σωρό άχρηστα έντυπα. Βλέπω κυριακάτικες εφημερίδες που τις πουλάνε πια σε σακούλες και ζυγίζει 5 κιλά κάθε σακούλα από τα έντυπα που έχουν μέσα. Έχουμε χρόνο για όλα αυτά και δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, τον Λόγο του Θεού, στη γλώσσα που μιλάμε. Και το δεύτερο, ένα δεύτερο βοήθημα, η αδιάκοπη προσευχή που θα μας βοηθήσει στη μετάνοια. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Είναι τρομερή δύναμη αυτής της προσευχής. Λέγεται έτσι και στην πράξη θα μάθετε γιατί είναι τόσο τρομερό όπλο. Δεν λέμε απλώς Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Αυτό θα το κάνουμε την ημέρα. Το βράδυ όταν καθίσουμε θα πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, με το μυαλό συγκεντρωμένο στα λόγια της ευχής. Δεν θα σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε μόνο τα λόγια του Χριστού, το όνομα του Χριστού. Μόλις προσπαθήσετε να το κάνετε, αμέσως θα διαπιστώσετε ότι θα σας έρθει στο μυαλό ό,τι εστρώιδατε τη μέρα. Και θα δείτε ότι αν θέλετε να λέτε το βράδυ με καθαρό το μυαλό του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, θα πρέπει την ημέρα να προσέχετε τα μάτια και να μην βλέπετε στο ίντερνετ ότι δεν πρέπει ή στα πορνοπεριοδικά. Θα μάθετε ότι αν θέλετε να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, με καθαρό μυαλό, θα πρέπει την ημέρα τα μάτια να βλέπουν σωστά. Θα κάσετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε. 10 λεφτά, 1/4, μισή ώρα, μία ώρα, όσο χρόνο έχει ο καθένας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και αμέσως θα σου έρθει στο μυαλό ο τσακωμός που έκανες τη μέρα. Γιατί να μου πιέσει, ενώ εγώ είχα φερθεί τόσο καλά. Έπρεπε να μην πιέσει, έπρεπε και εγώ την άλλη μέρα που θα τη συναντήσω, πάλι θα τον συναντήσω, να το απαντήσω έτσι. Και θα μάθετε αμέσως ότι αν θέλετε να λέτε το βράδυ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, με το μυαλό καθαρό, θα πρέπει την ημέρα να βάζετε φερμουάρα στο στόμα και θα διαπιστώσετε ότι αυτή η προσευχή θα σας αλλάξει τη ζωή. Θα αλλάξει τη ζωή σας, θα σας μάθει πώς να ζείτε και πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει η αμαρτία που κάνουμε στο μυαλό. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, αν κανείς δεν αμαρτήσει κατά διάρκεια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ στην πράξη. Το μυαλό μας να είναι εκεί που είναι και το σώμα μας. Αυτό θα μας μάθει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ο ίδιος δαιμονισμένος που σας είπα πιο πριν, ήταν σε μια αγρυπνία που κάνουν οι πατέρες στο όρος και έβλεπε τι ωραία που έψελνε ο δεξιός ψάλτης, τι ωραία που έψελνε ο αριστερός, πόσο σωστά κανοναρχούσε ο κανονάρχης που πήγαινε από τον ένα χορό στον άλλο. Μετά λέει, τώρα δεν το είπε σωστά ο άλλος χορός. Έπρεπε να πει το άλλο, δίκιο είχε ο κανονάρχης που επέμενε. Ο άλλος δεν το είπε σωστά. Ο άλλος το είπε σωστά. Και κάποια στιγμή συνέρχεται ο δαιμονισμένος και λέει, τώρα τι κάνω, προσεύχομαι ή χαζεύω. Οπότε βγαίνει από την εκκλησία, κάθεται μέσα στη νύχτα έξω σε ένα βραχάκι και αρχίζει να λέει,
Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσε με. Τον επιάνει το δαιμόνιο, ανοίγει το στόμα του διάβλατα, η γλώσσα και η μυθή, οι πατέρες πηγαίνουν και τον κάγκανε μέσα στο στόμα για να δούνε μήπως είναι διαστρίμηθος και μιλάει με το βάθος της γλώσσας του. Τίποτα, η γλώσσα σε ξύλο και η φωνή να ακούγεται μέχρι κάτω στη θάλασσα. Πάψε, 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 γιατί λες αυτό το όνομα? Σε πειράζω εγώ, γιατί με πειράζεις εσύ? Πάψε να λες αυτό το όνομα. Τι καλόγερος είσαι εσύ ρε, γιατί βγήκες από την εκκλησία? Πήγαινε μέσα διάβαση κανένα ψαλτήρι, πήγαινε μέσα ψάλε τίποτα. Να βλέπεις τον ίδιο τον διάβολο να σε στέλνει στην εκκλησία. Αρκεί να χαζεύεις μέσα στην εκκλησία. Αρκεί να σκορπίζεται το μυαλό. Αρκεί να μην είναι το μυαλό εκεί που είναι και το σώμα. Λέει ένα περιστατικό ως όρος σε μια λειτουργία, συμμονή υπήρων. Θυμιάτιζε ο παπάς, περνάει μπροστά τα στασίδια των προϊσταμένων και έναν τον προσπερνάει, δεν τον θυμιάτισε. Πήρε και μανία έγινε αυτός. Να μου κάνει τέτοια προσβολή μπροστά σε όλο τον κόσμο και στους άλλους πατέρες. Θυμιάζονται την εκκλησία ο παπάς, μπαίνει μέσα στο ιερό, από πίσω ο προϊστάμενος πέταγε φωτιές. Γιατί με ντρόπιασες έτσι? Γιατί εμένα δεν με θυμιάτισες? Τα χασε ο παπάς. Δεν σε είδα προϊστάμενο, εμπλώδησε. Πού ήσουν? Τι που ήμουν? Εκεί ήμουν. Δεν σε είδα, το στασίδι ήταν άδειο. Γιατί το μυαλό του προϊσταμένου δεν ήταν στην εκκλησία. Ήταν μόνο το σώμα. Ένα άλλο περιστατικό, λέει ένα γεροντικό σε μια σκήτη. Νύχτα, ένας πατέρας είδε ένα φοβερό θέαμα. Έναν άγγελο με ένα μεγάλο φτιάρι να φτιαρίσει το κινητήρι της σκήτης, να χώνει το φτιάρι μέσα στο κινητήρι, να παίρνει τα οστά των πατέρων και να τα πετάει στον κόσμο. Και ένας άλλος άγγελος από τον κόσμο να φέρνει οστά και να τα πηγαίνει στο κινητήρι. Και άρχισε να κλαίει ο πατέρας. Τι είναι αυτό που βλέπω? Και λέει ο άγγελος, αυτοί είναι καλόγεροι που ενώ ήταν το σώμα τους εδώ, το μυαλό τους ήταν στον κόσμο. Και οι άλλοι που έρχονται απ' έξω είναι προσμικοί που το μυαλό τους το έφανε συνέχεια στο Θεό. Δεν θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Γι' αυτό θα επωφελούμαστε από τα βοηθήματα που είπα. Όλα τα προηγούμενα και την ευχή. Πάντα ισχύει ο ενδυναμούντι με χρυσό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άνεφε μου, λέει ο Κύριος, σου δίναστε επί ίνου δεν. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς εμένα. Ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Στους ταπεινούς δίνει τη χάρη. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Στους υπερήφανους είναι αντίπαλος ο Θεός. Καλά, αν έχεις το Θεό αντίπαλο, ποιος θα σε σώσει τότε? Εάν είναι αντίπαλος ο Θεός. Ταπεινής δίδωση χάρη. Ναι, πώς ταπεινωνόμαστε για να πάρουμε τη χάρη του Θεού? Πολύ απλό. Ένα τηλέφωνο στον παπά, στον πνευματικό. Παπά, πότε ευκαιρείς να έρθω να τα ακούσεις? Δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε με λόγια και στη φαντασία μας. Είμαστε ταπεινοί όταν ταπεινωνόμαστε σε κάποιον, όταν δεχόμαστε την ταπείνωση που μας κάνει κάποιος άλλος. Όχι αυτή που γεννάει η φαντασία μας. Γι' αυτό θα εξομολογούμαστε συνέχεια όσο πιο πολύ μπορούμε και θα κοινωνάμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Αν είναι δυνατόν κάθε Κυριακή το λιγότερο ή όποτε μας πει ο πνευματικός. Ήμουν για χρόνια στη Μονή Φιλοθέου. Κοινωνούσαμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο και Κυριακή, 4 φορές την εβδομάδα. Αλλά εξομολογιόμασταν κάθε μέρα. Πολύ πιο σημαντικό είναι η ταπείνωση και από την ίδια τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε μεγάλο Άγιο, για την ακρίβεια, πολύ μεγάλη Αγία που κοινώνησε μόνο μια φορά στη ζωή της, αλλά μετανοούσε επί 40 χρόνια στην έρημο κλαίγοντας την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος ο ζών.
εάν εισφάγει εκ τούτου το άτομο, ζήσετε. Να θυμόμαστε την Οσία Μαρία και τη μετάνοιά της και να μην απομακρυνόμαστε ποτέ από τους ιερείς και από τους επισκόπους μας, πολύ περισσότερο όταν έχουμε καλούς ιερείς και καλούς επισκόπους, πολύ περισσότερο τότε. Μην φεύγετε από την Εκκλησία, μην απομακρυνώσετε από το πετραχύλι του Παπά. Δεν θα σας σώσει η αγιότητα του Παπά. Θα σας σώσει το μυστήριο που τελείται με το πετραχύλι του Παπά. Ο ίδιος ο Παπάς μπορεί να πάει στην κόλαση. Εσύ που εξομολογείσαι και συγχωρείς από το πετραχύλι του θα σωθείς. Μπορεί να είναι ο Παπάς αντίθετος με αυτά που λέει. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι σαν τον γιατρό που σου λέει καπνίζοντας, μην καπνίζεις, το τσιγάρο κάνει κακό. Δεν θα καπνίσεις και θα σωθείς. Προβλημάτων καπνίζει ο ίδιος. Μην ψάχνουμε να βρούμε αγίους ιερείς και αγίους πνευματικούς και αγίους δεσποτάδες. Ποιος σας είπε ότι θα σωθούμε αν είναι αυτοί άγιοι? Η αγιότητα δεν είναι πολιτική. Να πας δίπλα στον Άγιο και να κολλήσεις και να πεις σώθηκα, έγινα και εγώ άγιος. Πιο άγιο πνευματικό από τον Χριστό δεν θα βρει κανένας. Και ο Ιούδας που ήταν πνευματικό παιδί του πήγε και κρεμάστηκε. Το μυστήριο της μετανοίας θα μας σώσει, όχι η αγιότητα του Παπά. Γι' αυτό δεν θα απομακρυνόμαστε από την εξομολόγηση. Δεν θα ξεχνάμε ότι ο υπερήφανος δεν μετανοεί. Δεν μετανιώνω εγώ. Αυτός να μετανιώσει. Είναι θάνατος του διαβόλου η μετάνοια. Γι' αυτό λέει ένας άγιος της Εκκλησίας, ο διάβολος θα σε αφήσει να κάνεις τα πάντα, ό,τι αρετή θέλεις να αποκτήσεις, ό,τι καλό έργο θέλεις να κάνεις θα σε αφήσει, δεν θα σε σπρώξει ποτέ σε δύο πράγματα. Να εξομολογηθείς και να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μου. Γιατί και από τα δυο γεννιέται η μετάνοια που σε σώζει. Είχα φιλοξενήσει μια παρέα παιδιών, ήταν και χειμώνας στον Οθίελα, είχε υποποιήσει η κοινωνία. Ρώταγα τι δουλειά κάνει ο ένας, τι δουλειά κάνει ο άλλος. Μου λέει ένας αδυνατούλης, εγώ παππούλη ήμουν μάγος. Τι του κάνω εγώ, πήδηξα την τρομάρα του. Δεν ήμουν μάγος παππούλη, λευκός μάγος ήμουν, λευκή μαγεία έκανα. Τι λευκή και μαύρη και πράσινη άλλο βαρετή. Τι θα πει λευκή και μαύρη μαγεία? Μου εξήγησε τι θα πει μαύρη μαγεία και τι λευκή. Άλλη φορά θα σας τα πω. Ώσπου σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον οι φίλοι του αρχίσανε να ανακαλύπτουν το δρόμο της εξομολόγησης. Είχαμε εξομολογηθεί όλοι, λέει, εκτός από τούτον. Θα έρθεις κι εσύ. Γιατί? Εμείς γιατί εξομολογιόμαστε? Και τι με νοιάζει εμένα? Σας είπα εγώ να πάτε, παρατάτε με. Δεν γίνεται φιλάρα, αφού εμείς εξομολογιόμαστε, θα έρθεις κι εσύ να εξομολογηθείς. Ρε άντε αφήστε με ήσυχο. Και μια μέρα λέει, με πιάνουν σηκωτό, με χώρουν στο εξομολογητήριο του Παπά και δεν ήξερα τι να κάνω. Έκατσα σε μια καρέκλα και περίμενα. Μέσα ο Παπάς εξομολογούσε άλλον. Και ο λευκός μάγος να φυσάει και να ξεφυσάει. Ρε τι έπαθα. Ρε πώς την πάτησα. Και να κοιτάζω λέει, γύρω και να είναι καμιά τριανταριά, εικοσαριά γυναίκες να με κοιτάνε όλες και μετά να γυρνάνε μεταξύ τους. Να με ξανακοιτάνε πάλι, μετά να γυρνάνε μεταξύ τους. Αμάνα ρε τι έπαθα. Και δεν είναι και κανένας άλλος να κοιτάνε. Μόνο εμένα κοιτάνε. Δεν ήταν κανένας άλλος άντρας. Οπότε κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και μπαίνει άλλος ένας. Έκανε ο λευκός μάγος. Τώρα θα κοιτάνε κι άλλον. Δεν θα κοιτάνε μόνο εμένα, θα έχω και παρέα. Και πάει ο άλλος από πάνω, ένας δίμετρος, λέει γέροντα. Με κοιτάζει αγριεμένος και μου λέει, γιατί ρε τώρα θες να χαλάσουμε? Εμένα λες ρε φίλε, ναι ρε εσένα λέω, γιατί τώρα θέλεις να τσακωθούμε? Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να τσακωθούμε, ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Αυτός ήταν ένας δακλαράς δύο μέτρα και ο μάγος που μου θέλει ήταν ένα σπακάκι, μια κλωστούλα. Γιατί ρε θες να τσακωθούμε? Όχι ρε φίλε, με μπερδεύεις με άλλον, πρώτη φορά σε βλέπω. Τι πρώτη φορά ρε με βλέπεις? Τόσα χρόνια είμαστε φίλοι. Πότε με φώναξες και δεν ήρθα? Πότε μου ζήτησες κάτι και δεν σώθα? Εγώ ρε φίλε, όχι ρε, πρώτη φορά σε βλέπω, δεν σε έχω ξαναδεί. Δεν καταλάβαινε ότι ήταν δαιμονισμένος
και μίλα για το δαιμόνιο. Πρώτη φορά σε βλέπω. Την πρώτη φορά, ρε. Μια ζωή σου έκανα ότι μου ήθελε, ότι μου ήθελες. Και ερχόμουν τρέχοντας και τώρα θες να τα χαλάσουμε. Αλλά δεν φταίς εσύ. Αυτός ο τράγος εκεί μέσα φταίει που σας παίρνει από μένα. Τώρα θα του δείξω εγώ. Και ορμάει εκεί πέρα, εξομολογούσε ο παπάς. Εν τω μεταξύ γυναίκες είχαν σηκωθεί, είχαν βάλει τις φωνές και τις τσιρίδες. Ορμάει ο κόσμος απόξω. Έγινε ο χαμός. Τον βγάλανε σηκωτό έξω. Και εκείνο το καημένο ακόμα να μην καταλαβαίνει τι συνέβαινε. Λέω, παπάς, για ποιον τα έλεγε αυτά? Για μένα, παππούλη, λέει ο Ρευκός Μάγος. Έλα μέσα. Και εξομολογήθηκε. Τώρα, γέροντα μου λέει, άμα έρθεις στη Θεσσαλονίκη και έρθεις στο δωμάτιό μου, θα το δεις τα πετσαρία από εικόνες. Δεν φαίνεται ντουβάρι. Κομποσκίνια, λιβάνια, μοίρα, λαδάκια από αγίους, από προσκυνήματα, ούτε κρεβάτι, κάτω στο πάτωμα κοιμάμαι. Συνέχεια, Κύριε σου Χριστέ, λύσέ με, Κύριε σου Χριστέ, λύσέ με. Λέει ο Άγιος, θέλεις να χτίσεις εκκλησίες, σε βοηθάει ο διάβολος. Θέλεις να νηστέψεις, σε βοηθάει ο διάβολος. Θέλεις να γρυπνήσεις, να παρθενεύσεις, σε βοηθάει ο διάβολος. Να κάνεις ελεημοσύνη, σε βοηθάει ο διάβολος. Όχι σε αφήνει, σε βοηθάει κιόλα. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι κάνοντας όλα αυτά, μπορείς να πέσεις στην υπερηφάνεια που τα έκανες και πάνε όλα χαμένα. Και αυτός έγινε διάβολος μόνο από την υπερηφάνειά του. Λοιπόν, και εμείς μόνο με το αντίθετο θα σωθούμε, με την ταπείνωση. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι ο Θεός, για να μας δείξει με ποιο δρόμο θα σωθούμε, τι έκανε. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Έγινε τους ουρανούς και κατέβηκε και εταπείνωσε τον εαυτό, γενόμενος άνθρωπος. Εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος. Για να μας δείξει ποιο δρόμο αντίστοιχο θα ακολουθήσουμε εμείς για να σωθούμε. Έξω από την εξομολόγηση δεν ταπεινωνόμαστε. Και αυτό τρέμει ο διάλογος. Ήταν εδώ στον Πειραιά μια δαιμονισμένη. Είχα συναντήσει τον Παπαφιλόδο Ζερβάκο. Ήταν ηγούμενος στην Μονή Λογοβάρδας στην Πάρο. Ήταν μαθητής του Αγίου Νεκταρίου. Και έχω μάθει και τον Άγιο Νεκτάριο πολλά πράγματα από τον ίδιο τον Παπαφιλόδο, τον μαθητή του. Και μια φορά είχε έρθει εδώ σε αυτή τη δαιμονισμένη, η οποία είχε μια φίλη, μια γυναίκα την αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν φιλενάδες. Και εξομολογιόντουσε αδιάφορες και λέει η γυναίκα, να πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή μου. Τη λέει δαιμονισμένη, και τι έχεις να πεις εσύ, καλή μου, άσε να πάνε αυτές που έχουν κάνει όσοι έχουν κάνει. Και εγώ λέει, κάτι έχω και πρέπει να πάω να το πω. Τι έχεις κάνει εσύ, εκείνες να πεις τι έχουν κάνει. Ξέρουνε ποιες πάνε και εξομολογούνται. Κάτσε εσύ, παράτατε σε αυτές. Όχι, λέει εκείνη, πρέπει να εξομολογηθώ. Είχε αρχίσει μέσα της και στεναχωριότανε. Μα γιατί να πας να εξομολογηθείς? Πρέπει να πάω να εξομολογηθώ. Και όταν βγήκε η άλλη, πηγαίνει η γυναίκα, χείρα ήταν, δεν είχε άντρα, να εξομολογηθεί. Το τι έγινε, να φωνάζει δαιμονισμένη. Μη φιλενάδα μου, μη μπαίνεις εκεί μέσα. Μη, είμαστε τόσο καλές φίλες, μη μπαίνεις εκεί μέσα. Μπήκε εκείνη, έκλεισε η πόρτα, εκείνη να ουρλιάζει απόψε. Σκάσε, μη του τα λες, μη του τα λες. Τρεις ώρες εξομολογιόταν η γυναίκα. Όταν βγήκε η δαιμονισμένη να πέσει απάνω της, να τη σκοτώσει την καλύτερη της φίλη, να μην θέλει ούτε να την αδεί, να ουρλιάζει, να χτυπιέται, να θέλει να τη σπάσει. Τι είχε γίνει? Η γυναίκα είχε δηλητηριάσει τον άντρα της, είχε βάλει δηλητήριο στον καφέ και τον είχε σκοτώσει. Δεν το είχε εξομολογηθεί ποτέ. Όσο δεν το είχε εξομολογηθεί, ήταν η καλύτερη φιλενάδος. Τώρα που το εξομολογήθηκε, ούτε να την δει δεν ήθελε. Ένα νέο ζευγάρι είχαν ένα παράλυτο παιδί. Ήρθε ένας γέροντας εδώ στην Αθήνα και τον καλέσανε να δει το παιδί, να πει καμιά ευχή, να συζητήσει μαζί του. Γιατί είχε φήμη ευλαβούς ο γέροντας. Πήγε και όταν ανέβηκε στο δωμάτιο, αντί να πάει προς την κρεβατοκάμαρα που ήταν το παιδί, πήγαινε προς την τραπεζαρία. Ο σύζυγος δεν επίστευε
τον γέροντα τον είχε καλέσει η γυναίκα, η μητέρα του παιδιού. Του λένε πως ο παιδί είναι στην κρεβατοκάμαρα. Ο γέροντας δεν απάντησε, πήγαινε για την τραπεζαρία. Ο σύζυγος λέει, γέροντα, από εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Σημασία ο γέροντας, πήγαινε για την τραπεζαρία. Γυρνάει ο σύζυγος και δίνει μια μούτσα στη γυναίκα του, πίσω από την πλάτη του πατέρα. Αυτό το ραμολιμέλο μου αρέσει, το γεροξεκούτι. Του μιλάνε και δεν ακούει. Παππού, παππού, από εδώ είναι το παιδί. Καλά λέει, ελάτε από εδώ και θα πάμε και στο παιδί. Τον ακολουθήσανε θέλοντας και μη. Καθίστε τους λέει, κάτσα στον πατέρα μου. Δεν μου λες εσύ, από πότε έχεις να πάει στην εκκλησία. Δεν μιλάει αυτός. Από πότε έχεις να πάει στην εκκλησία. Από τότε που με πήγαινε η γιαγιά μου. Πόσες φορές την ημέρα βλασφημάς τον Χριστό και την Παναγία. Αναφέρει το περιστατικό ο Παναγόπουλος, ένας καταπληκτικός ιεροκήρυκας. Πόσες φορές, ψωματήρι δόχι. Πόσους έχεις αδικήσει, μιλιά. Τον αδερφό σου, γιατί τον έκλεισες στο τρελάδικο, για να του πάρεις την περιουσία. Κόκαλε ο πατέρας. Δεν τον είχαν ξανασυνεντήσει το γερδά. Δεν τον είχε ξαναδεί άλλη φορά. Κόντευε να τρελαθεί. Του είπε κι άλλα ο γέροντας. Είχε μείνει άφωνος ο πατέρας. Γυρνάει μετά στη μάνα. Ο πρώτος ο άντρας είναι αυτός. Ναι, λέει εκείνη. Καλώς. Δεν ήταν ο πρώτος. Αλλά δεν της είπε τίποτα για να μην την προσφάει. Από πότε έχεις να εξομολογηθείς εσύ. Πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι, λέει εκείνη. Πόσα παιδιά έχεις πετάξει στο κουβά πριν κάνεις το παράδειγμα. Μιλιά εκεί. Τέσσερα, είχε κάνει τέσσερις εκτρώσεις. Παραλύσαμε. Και αφού τους είπε, ποιος είναι ο παράλυτος τώρα, τους ρωτάει. Το παιδάκι που έχει αγνή ψυχή ή εσείς. Εγώ λέω ότι εσείς είσαστε οι παράλυτοι. Εσάς βλέπω για παράλυτος, γι' αυτό δεν πήγα που φύγουνε το παιδί. Θέλετε να γίνει το παιδί καλά. Θέλουμε. Να γίνετε πρώτα εσείς καλά. Στον Άγιο Γιάννη εδώ στη Γαργαρέτα είναι ο τάδε πατέρας. Και στην Αγία Μαρίνα ο τάδε πατέρας. Σ' όποιον θέλετε από τους δυο πηγαίνετε να εξομολογηθείτε τα αμαρτήματά σας από 5 χρονών. Όταν τα εξομολογηθείτε και σας επιτρέψει ο παπάς να κοινωνήσετε, να κάνετε τον κανόνα σας και να κοινωνήσετε, ελάτε να μου μιλήσετε. Όπου και να βρίσκομαι θα έρθω και θα σηκώσω το παιδί. Ο γέροντας έφυγε. Αυτοί καθίσανε κλαίγοντας με ένα θηλυτά και κοιταζόντουσαν. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε στον εξομολόγο. Πάνε. Εξομολογούνται κλαίγοντας. Μπροστά σε αυτό το δράμα άρχισε και ο εξομολόγος να κλαίει. Τι μου κάνατε ρε παιδιά, λέει σήμερα. Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Μπορεί το παιδί σας να γίνει μια ώρα γρηγορότερα καλά, όπως σας είπε αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να τονίσει το Θεός, ξέρω εγώ. Αφήστε τους κανόνες και τα λοιπά. Πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Τους διάβασε η πολιτική ευχή, κοινώνησε. Ήτανε Αύγουστος της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πήγανε στην εκκλησία και κοινωνήσανε. Γυρίσανε στο σπίτι να κάτσουν να πιούνε τον καφέ τους και να σκεφτούν πώς να ειδοποιήσουν τον γέροντα να έρθει να τους δει. Πριν γυρνάνε στο σπίτι, πριν βάλουν τα κλειδιά στη κλειδαριά, το παιδί σηκωμένο άνοιξε την πόρτα από μέσα. Πατέρες και αδελφοί μου, δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνομαι. Ποιος δεν αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνουμε μόνο με αυτά που κάνουμε. Αμαρτάνουμε και με αυτά που λέμε. Αμαρτάνουμε και με αυτά που βλέπουμε. Αμαρτάνουμε και με αυτά που ακούμε. Αμαρτάνουμε και με αυτά που σκεφτόμαστε. Αλλήμον αλκοολιαζόμαστε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Μόνο ένας αναμάρτητος υπήρξε στη γη. Ο Χριστός. Κανένας άλλος. Δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτάνουμε. Θα κολλαστούμε γιατί δεν μετανοούμε.
Ο παράδεισος θα είναι γεμάτος αμαρτωλούς που μετανοήσανε και σωθήκανε. Ο διάβολος δεν μετανοώ εγώ. Αυτός να μετανιώσει. Λέει, εμείς τι θα λέμε της μετανοίας, άνοιξόνι, πύλας, ζωοδότα. Αυτές οι πύλες δια των μυστηριών της Εκκλησίας εύχομαι να ανοιχτούν για όλους μας σε τούτη τη ζωή για να μας ανοιχτούν και εκεί πάνω οι πύλες του Παραδείσου. Αμήν να εύχεστε. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, πολύ ευχαριστώ. Είμαι λίγο βαρύχος, όχι λίγο αρκετά. Γι' αυτό λίγο πιο δυνατά. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι στην εξομολόγηση και λένε «Πάρα, τι ήρθα για να αλλά δεν έχω κάνει να σας πω». Αν μου διαβάσετε την εξομολόγηση. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι να τους διαβάσετε συγχωρητική ευχή. Χωρίς να έχουν εξομολογηθεί. Δεν έχω κάνει τίποτα. Γι' αυτό έλεγε κάτι ωραίο ο Παναγόπουλος που ανέφερα πιο μπροστά. Να ακούσετε όλες τις ομιλίες αυτού του ανθρώπου. Ούτε θεολόγος ήταν, ούτε τίποτα. Ένας άνθρωπος που είχε Άγιο Πνεύμα, που με το στόμα του μίλαγε το Πνεύμα του Θεού. Να ακούσετε όλες τις ομιλίες του. Έλεγε, έχω δει πολλούς ανθρώπους εξομολογημένους, αλλά όχι κοινωνημένους. Και πολλούς κοινωνημένους, αλλά όχι εξομολογουμένους. Δεν ωφελεί να πηγαίνουμε να κοινωνάμε αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι. Η συγχωρητική ευχή διαβάζεται επειδή μετανοήσαμε και το δείξαμε στην πράξη με την εξομολόγηση. Όταν εξομολογηθούμε, διαβάζεται η συγχωρητική ευχή. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να σου συγχωρηθούν πια αυτά που δεν είπες και για τα οποία δεν μετανόησες. Γι' αυτό ας μην φτιάχνουμε εκκλησία δική μας και να φέρνουμε τα μυστήρια της εκκλησίας στα μέτρα τα δικά μας. Δεν μας συμφέρει. Ο παπάς μπορεί να υποχωρεί και να δείχνει επιήχεια, αλλά εμάς δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό ανέφερα πιο μπροστά τους σωστούς τρόπους μετανοίας. Και μετάνοια είναι η εξομολόγηση, όχι το να πάμε στον παπά και να πούμε διάβαση στην πολιτική ευχή. Θα γίνει όλη η πράξη του μυστηρίου. Δεν μπορεί να πάει ο γονιός στο παιδί, στον παπά και να πει διάβασέ του τις ευχές του βαφτίσματος. Θα γίνει και η βάφτιση. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στον παπά να πει διάβασέ μου τις ευχές του γάμου. Θα γίνει το μυστήριο του γάμου. Είναι ανόητος αυτός που λέει στον παπά διάβασέ μου ευχή για να κοινωνήσω χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Ο παπάς δεν θα πρέπει να το κάνει. Έχει κάτι άλλο. Έχει κάποια σχέση η ευχή με τη Θεία Κοινωνία. Τι? Η ευχή που διαβάζει ο ιερέας πνευματικός έχει κάποια σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Αν η ευχή που διαβάζει ο πνευματικός στον εξομολογούμενο έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Καμία απολύτως. Άλλο μυστήριο η εξομολόγηση, άλλο μυστήριο η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και εξομολογούμαστε χωρίς να κοινωνάμε. Ή όταν έχουμε μπει σε μια καλή σειρά και μας έχει δώσει ο πνευματικός ευλογία να κοινωνάμε κάθε Κυριακή, δεν σημαίνει ότι θα εξομολογούμαστε και κάθε Σάββατο. Μπορεί ο παπάς να σου πει θα κοινωνάς κάθε Κυριακή, εκτός και αν πέσεις στο τάδε μάρτυμα, το οποίο σε νικάει. Εφόσον δεν έχεις πέσει, θα κοινωνάς κάθε Κυριακή και θεωρείς εξομολογημένος. Το κάνεις με την ευλογία και μετά τη συγχωρητική ευχή του Πνευματικού. Εάν πέσουν στο μάθημα από το οποίο νικιόμαστε, τότε θα ξανά εξομολογηθούμε. Άλλο το ένα μυστήριο, άλλο το άλλο. Την ντροπή πώς την ξεπεράσουμε. Την ντροπή. Αυτό είναι το ωραίο, το ότι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεός έβαλε την ντροπή στην αμαρτία. Να ντρέπεσαι να αμαρτάνεις.
και το θάρρος στη μετάνοια για να μετανοήσει και να σώζεσαι. Τα κατάφερε ο διάβολος μια χαρά. Και σήμερα αμαρτάνουμε χωρίς ντροπή, αδιάντροπα. Και έφερε την ντροπή ο διάβολος στην μετάνοια για να μην σωθούμε. Ξέρει ο διάβολος τη δουλειά του. Καιρός να μάθουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Καλύτερα να ντραπούμε λίγο τώρα μπροστά στον παπά, παρά να ντραπούμε τότε, όταν θα έρθει η ώρα, να σταθούμε μπροστά στον Θεό και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Τα πάντα όσα είναι ανεξομολόγητα. Μπροστά στη σύναξη όλων των ανθρώπων, όλης της γης, όλου του κόσμου. Μπροστά σε ζωντανούς και κεκοιμημένους. Μπροστά σε αγίους και αγγέλους και σε δαίμονες. Τι κάναμε την τάδε μέρα, τι είπαμε την τάδε μέρα, τι είπαμε εκεί, τι κάναμε εκεί. Θα δουν και θα μάθουν όχι οι γονείς μας, όχι οι δικοί μας, όλοι τα πάντα. Δεν θα είναι ντροπή τότε. Καλύτερα να τραπούμε τώρα σε έναν άνθρωπο και να τα σβήσουμε το πετραχύλι και να μην τραπούμε τότε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ας περθούμε έξω και να αφήσουμε τις ψευτοτροπές στην άκρη. Για άλλα, γιατί δεν τραπόμαστε. Πόσο κάτι άλλο. Πόσο συχνά πρέπει να εξομολογιόμαστε. Πόσο συχνά πρέπει να εξομολογιόμαστε. Πόσο συχνά πρέπει να εξομολογιόμαστε. Όταν ξεκινάμε τον αγώνα μας, πρέπει να εξομολογιόμαστε το λιγότερο. Αφού δεν μπορούμε πιο συχνά, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Την πρώτη φορά θα τα πούμε του παπά όλα. Τη δεύτερη, θα του τα ξαναπούμε. Την τρίτη μας έχει μάθει πια. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κάθε εβδομάδα μόνο 5 λεφτά, όχι παραπάνω. Τι θα λέμε, τα ίδια και τα ίδια. Είμαι περήφανος. Σιγά μην ταπεινώθηκες μέσα σε μια εβδομάδα. Έχω εγωισμό. Σιγά μην σου φύγες σε 7 μέρες, όταν μια ζωή είσαι εγωιστής. Δεν μοιάζεται το μυαλό μας στην προσευχή. Ποιανού μας έπρεπε, ποιος έχει αυτό συγκέντρωση, ό,τι και να πούμε μέσα είμαστε. 5 λεφτά. Θα σου διαβάσεις η πολιτική αρχή, θα φύγεις. Την άλλη εβδομάδα, 5 λεφτά. Τα ίδια. Διαβάζεις η πολιτική αρχή, φεύγεις. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Οι αμαρτίες σβήνουν. Από εκεί και μετά έχεις να παλέψεις με την συνήθεια που είχες να κάνεις την αμαρτία. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Παλεύεις πια με τη συνήθειά σου. Και συνεχίζεις. Όταν τον καθυστερείς τον παπά μόνο 5 λεφτά, θα έχει πάντα χρόνο. Όταν κάθε φορά του λες την ιστορία της ζωής σου και του μου πει γειτόνισσα και του μου πει ο φίλος, θα σου πει το παπά σου έχω δουλειές. Δεν ευχαριστώ και πολύ καλά θα κάνει. Και θα έρθει η ώρα που θα μείνεις με ανοιχτό το στόμα και θα πεις τώρα πώς το κατάφερα το τάδε. Μια ζωή προσπαθούσε και δεν τα κατάφερα. Έχει το Θεό στη χάρη του. Ταπεινής δίδος η χάρη. Και με τη χάρη του Θεού το κατάφερες. Αυτό είναι αρχή. Μετά σιγά σιγά μαθαίνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μπαίνουμε σε ένα καλό δρόμο και θα εξομολογόμαστε όλο και πιο ωραία. Μια φορά το μήνα, μια φορά σε 2 μήνες. Μα ξέρει ο παπάς, έχουμε μπει στη δρόμο σε σειρά. Θα εξομολογόμαστε όπως όποτε μας λέει ο παπάς και θα κοινωνάμε όποτε μας λέει ο παπάς. Στην αρχή γίνεται αυτό. Και εμείς όταν είπατε εξομολογόμασταν κάθε μέρα, στην αρχή. Μετά σε ένα μήνα, κάθε μήνα, μετά κάθε 2 μήνες, ξέραμε ποια είχαμε μάθει. Έτσι μαθαίνετε και εσείς. Ναι. Η ερώτηση είναι ότι αν
κάνουμε τις αμαρτίες με το σιωπικό ότι θα εξομολογηθούμε. Είναι εξομολόγηση, όχι βέβαια, αυτό είναι κοροϊδία. Και δεν κοροϊδεύουμε κανέναν, ούτε τον Θεό, αλλά ούτε και τους ανθρώπους. Όσο για το ότι θα κάνουμε τις ίδιες αμαρτίες πάλι με τις ίδιες, φυσικά τα ίδια και τα ίδια θα κάνουμε. Καινούριες θα εφεύρουμε. Εδώ δεν μπορούμε από τις παλιές να γλιτώσουμε. Καινούριες θα σκεφτούμε να κάνουμε. Τα ίδια και τα ίδια θα κάνουμε. Και ας μην μας ενοχλεί το ότι θα πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια. Πόλεμος γίνεται. Είναι δυνατόν να είμαστε συνέχεια νικητές. Και πληγές θα δεχτούμε και θα πέσουμε και θα σηκωθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε να δυναμώνουμε εμείς και να χάνει τη δύναμή του ο διάβολος και τα όπλα του, η αμαρτία. Σιγά σιγά η χάρη του Θεού μας δυναμώνει. Λέει ο προφήτης, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσας τα σανομία σου. Θα δει ο Θεός τον κόπο που κάνουμε, θα δει την ταπείνωσή μας και θα συγχωρήσει τα πάντα. Τώρα, πώς εξομολογείται ο καθένας, γιατί προσωπικό αγώνα κάνει ο καθένας, είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Εμείς που τα βλέπουμε απόψω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι δράματα υπάρχουν στην καρδιά του καθενός. Γι' αυτό θα κοιτάμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Το τι κάνει ο καθένας, θα δώσει αυτός λόγο στο Θεό. Ναι. Μία αμαρτία μας μπορεί, μία αμαρτία και μόνο, τις πολλές, λέμε μία αμαρτία, εντάξει, τις άλλες τις έχω εξομολογηθεί. Για αυτή την αμαρτία που κάνω, από αυτή την αμαρτία που μπορώ να με σώσω, αν εξομολογηθούμε όλες τις αμαρτίες, θα ανακρύψουμε μία από μία, θα μας καταδικάσει ο Θεός. Ναι, άλλο να ξεχάσεις. Όχι μία, αλλά πολλές αμαρτίες και να μην τις εξομολογηθείς γιατί δεν τις θυμάσαι. Και άλλο να θυμάσαι μία και να μην τη λες, τότε τι πας, κοροϊδεύεις. Πας ακριβώς γι' αυτό, για να εξομολογηθείς. Άμα είναι να πας και να μην εξομολογηθείς σε αυτή τη μία αμαρτία, να μην πας καθόλου, τι πας. Για να ελπέσεις το μυστήριο του Θεού. Είναι πολλές αμαρτίες που δεν θυμόμαστε. Πολλές φορές έχουμε αμαρτήσει και χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Λέει ο Αβάς τον Ρώθος και με ένα βλέμμα που θα ρίξεις στον άλλον να μπορεί να τον πληγώσεις. Και εσύ να μην το καταλάβεις. Να πεις μια κουβέντα που άγαζε να την πάρει λάθος, να πικραθεί, να το κρατάει μέσα του και εσύ να μην έχεις πάρει λάθος. Και αυτές οι αμαρτίες συγχωρούνται. Όταν ο παπάς διαβάζει συγχωρητική ευχή, παρακαλάει τον Θεό να μας συγχωρήσει. Να συγχωρήσει τον εξομολογούμενο σε όσα εν γνώση ή εν αγνία είμαστε. Συγχωρούνται όλα. Ακόμα και αυτά που δεν θυμάσαι να τα εξομολογηθείς. Αλλά αυτό που το θυμάσαι και δεν το εξομολογήσει, ακυρώνει όλο το μυστήριο. Πάει άχρηστη όλη η εξομολόγηση. Ναι. Και τον εφέρνουμε εμείς στην Εκκλησία.
Το πρόβλημα λοιπόν είμαστε εμείς και το μυαλό μας που κουβαλάμε, εμείς και οι λογισμοί μας, όχι ο ίδιος ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα εάν εμείς δεν θέλουμε. Όχι μόνο ο διάβολος, και ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να μας σώσει δια της βίας. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Αυγουστίνος. Μία κυρία κάτι θέλει να ρωτήσει. Εκείνος που σε έσωσε, που σε έβγασε, λέει, χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αλλά και ο διάβολος δεν ασκεί βία. Κοιτάζει να είναι ωραίος, κοιτάζει να είναι ελκυστικός. Λέει ο ψαλμός, ενεδρεύει πτωχόν εις το ελκύσε αυτό. Κοιτάζει ο διάβολος να είναι ελκυστικός. Να πάμε να μας αρέσει και να πάμε εμείς να παρδιαμόν. Λοιπόν, εμείς είμαστε το πρόβλημα και όχι ο διάβολος. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και αμαρτίες που ο διάβολος δεν μπορεί να τις κάνει. Γινόμαστε και χειρότεροι από το διάβολο. Παράδειγμα, τι μπορεί ο διάβολος να προνέψει. Δεν μπορεί. Δεν έχει σώμα και να θέλει να προνέψει. Μπορεί ο διάβολος να καστριβαργήσει, να λευαργήσει. Δεν μπορεί. Αφού δεν τρώει ποτέ, δεν έχει σώμα. Λοιπόν, μην τα φρουτώνουμε στο διάβολο. Εμείς είμαστε το πρόβλημά μας και γινόμαστε πρόβλημα και για τους άλλους. Ναι. Τέτοιες καταστάσεις και τέτοια ελαττώματα που τα παίρνει ο διάβολος και τα χρησιμοποιεί και εναντίον μας και εναντίον των αδελφών μας. Να αρχίσουμε λοιπόν να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Ναι, η κυρία μου. Μια στιγμή το μικρόφωνο κοντά σου.